Και να έρθουμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Πολύπαθη ΕΡΤ. Είχαμε μία ακόμη σειρά παρετήσεων στελεχών, αναστάτωση στο ραδιομέγαρο και μια που είναι μέσα ενημέρωσης, μέσω ενημέρωση ΕΡΤ, μέσω ενημέρωση και το Open. Έχουμε καλέσει σήμερα τον κύριο Λευτέρη Κρέτσο, τον υφυπουργό, ε, αναπληρωτής ψηφιακής, Καλησπέρα κύριε Κρέτσο, τι κάνετε. Καλησπέρα να σας. Καταρχά να σα πω Καλωρίζη, καλή επιτυχία και στο νέο σα ρόλο και σε σας, και στο κανάλι σα. Κύριε Κρέτσο, τι γίνεται πάλι με την ΕΡΤ. Ακέφαλη. Νέε παρετήσει στελεχών. τι ε, ζητήσατε τι παρετήσει. Βαριέ καταγγελίε ανάμεσά του. Αναρωτιέται κανεί τι συμβαίνει σε αυτό το βασίλειο τη Δανημαρκία. Και επειδή το ξέρω καλά, Αναρωτιέμαι γιατί δεν αλλάζει τίποτα. Όλα τα πάντα γυρίζουν και εκεί τίποτα δεν αλλάζει. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με αυτό. Να. Ε, η ΕΡΤ όντως έχει ένα πρόβλημα στη δημόσια εικόνα τη και νομίζω ότι. και αυτό ήταν και ο βασικό λόγο που ζήτησα και τι παρετήσει των να. δύο βασικών στελεχών. Από πλευρά περιεχομένου, από πλευρά τεχνολογική καινοτομία, από πλευρά ανοίγματο, αν θέλετε, τη ΕΡΤ στην κοινωνία, στους πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και από πλευράς αποτελέσματος σε όρους τηλεθέασης, μπορώ να σας πω ότι η ΕΡΤ πάει πάρα πολύ καλά. Ε, κύριε Κρέτσο, δεν θα αντιδικήσω εγώ μαζί σας γι' αυτά. Ε, αλίμονο και αν λέγατε κάτι άλλο. Ε, ναι, αντιδικούν όμως... άλλοι όμως. Κοιτάξτε, δηλαδή. Αντιδικούν άλλοι και ναι. καταγγέλουν άλλοι. Και αυτοί οι άλλοι που καταγγέλουν είναι από την αξιωματική αντιπολίτευση που κάνει εμπάργο, Μέχρι δικά σα προβεβλημένα στελέχη που κάνουν βαρύτατε καταγγελίε. Αναφέρομαι μόνο στον κύριο Φίλη, δεν θέλω να πω κανέναν άλλον, γιατί και άλλοι κάνουν. Απλά δεν πήραν την ένταση τη δημοσιότητα που είχαν οι καταγγελίε του κυρίου Φίλη. Όταν ο πρώην υπουργό σα μιλάει με τέτοια λόγια και λέει ότι αυτό που παράγεται δεν είναι ποιοτικό προϊόν, προσφέρει απροκάλυ... δεν προσφέρει απροκα... απροκατάληπτη και σε βάθο ενημέρωση, μιλάει για. Ε συγκρούσεις τελεχών οι οποίες θυμίζουν την ΕΡΤ πρώτου μαύρου. Με συγχωρείτε, πώς μπορώ εγώ να πω ότι όλα είναι ωραία και καλά ρόζ εικόνα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα ότι είναι όλα ωραία και καλά και το έχω πει αυτό και μέσα στη Βουλή. Ότι πολλά πράγματα επιδέχονται βελτίωση. Όχι, αυτό μου είπατε πριν. Όχι, όχι δεν σα είπα. Αυτό. Είναι καλά το προϊόν. Εγώ σα είπα, κυρία Στάι, επειδή έχετε yeah. περάσει και από την ΕΡΤ και ξέρετε πάρα έχω πολύ περάσει και... και, γι' αυτό αντιλαμβάνομαι το σημαίνει. Πώ χρησιμοποιείται η ΕΡΤ ω άκου του μπόξ. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν θέλει να κλείσει η ΕΡΤ ή να είναι στο περιθώριο της τηλεοπτικής αγοράς και επομένω για τους δικούς τους λόγους του αντιπολιτευτικού την καταδικάζει. Το ίδιο κάνατε δηλαδή και εσεί, τη χρησιμοποιήσατε κάποτε χρησιμο... ω Εγώ σα λέω και εξυγκεκριμένα... Γιατί την καταγγέλατε, Κυρία στά, εγώ σα είπα για, ότι με όρου τηλεθέαση η ΕΡΤ διανύει μια πάρα πολύ καλή περίοδο. Mm. Θεωρώ το, το περιεχόμενό τη πάρα πολύ ποιοτικό. Η ΕΡΤ έχει μια πολύ μεγάλη συνεισφορά στον πολιτισμό και δίνει ίσω περισσότερα από όσα τα υπόλοιπα κανάλια στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών. Παράγει ενημέρωση 17 ώρε καθημερινά ζωντανή, από εκεί και πέρα. Εντάξει, μπορεί οι να παράγει ζωντανή ενημέρωση, η έχουν... οποία κρίνεται όμω. Όλοι κρινόμαστε μιλά... και βέβαια κρίνεται και έρθει, εννοείται. Ναι, εδώ τώρα τι να σα πω. Θέλω να μου δώσετε μια απάντηση για αυτό που είπε ο κύριο Φίλη για παραδίκηση και καθεστώ εγώ, ιδιωτελών εγώ συμφερόντων. Ότι είναι άδικο. Και ότι δεν προσφέρεται απροκατάληπτη και σε βάθο ενημέρωση. Αυτό είναι μια άποψη του κύριου Φίλη. Μπορεί να το ρωτήσετε τον ίδιο. Εγώ θεωρώ όμω ότι είναι άδικο να συμψηφίζουμε ή να βάζουμε στο ίδιο ντορβά αυτό που λέει ο κύριο Φίλη με την αντιπολιτευτική Τακτική της δεν νέας είναι μόνο ο Φίλη, γιατί ξέρετε ότι είπα από την αρχή ότι υπάρχουν πολλά στελέχη. Ε, η άποψη των οποίων δεν πήρε την έκταση τη δημοσιότητα ή mm -hmm. δεν πήρε καθόλου δημοσιότητα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό και εσεί το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν σοβαρότητα σοβαρότατη αντίρρηση τι... πάνω σε αυτόν τον άξονα. Εγώ πάντω βλέπω ότι κυρία <στάει> Στάη, η ΕΡΤ έχει την καλύτερη ξένη έχει το καλύτερο και το πιο πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα, επενδύει εκεί που είναι πραγματικά το μέλλον της τηλεόρασης που είναι οι ζωντανέ μεταδόσεις ναι. και κυρίω ναι. κυρίως οι αθλητικές. Από ναι. εκεί και πέρα όποιες αριθμίες ναι. υπάρχουν μπορούν να διορθωθούν και νομίζω ναι. να κοιτάξουμε μπροστά. Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. 2.500 εργαζόμενοι. Και έγιναν και άλλες προσλήψεις επί των ημερών αυτή τη κυβέρνηση. Αξιολόγηση δεν έγινε. Γιατί χρειάζονται. Ένα απλό πολίτη λέει: Γιατί χρειάζονται κι άλλοι εργαζόμενοι όταν υπάρχουν 2.500. Εγώ ξέρω, γιατί έχω δουλέψει εκεί. Δεν χρειάζονται κι άλλοι. Αξιολόγηση yeah. χρειάζεται, κύριε Κρέτσο, την κάνατε. Δεν, δεν θα διαφωνήσω, αλλά θέλω να σα πω, γιατί δεν πω κάτι δεν ότι δεν την κάνατε. ΕΡ... Γιατί δεν την έκανε κανεί πριν, δεν την κάνατε ούτε εσεί. Και αυτή τη yeah. στιγμή, ένα πολίτη βλέπει διαχρονικά. Είναι στο ίδιο έργο θεατή. Όχι, δεν είναι στο ίδιο έργο θεατή. Και θέλω να σα πω ότι η ΕΡΤ έχει 2.130 εργαζόμενου. Η ΕΡΤ έκλεισε δύο χρόνια με ένα ευνίδιο χτύπημα και. στην ελευθεροτυπία και έμεινε και εκτό διαφημιστική αγορά. Έμεινε, ε, ε, αφέθηκε σε μια κατάσταση αφασίας και δυσκολίας, με το πειρατικό μόρφωμα ναι. της Δέλτα Ταφ και της Νέριτ, δεν μπόρεσε ναι. να βρει το χαρακτήρα που πρέπει. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Ότι ακόμη και στη Βρετανία, είναι εθνικό ανέκδοτο και ναι. εθνική συνήθεια οι πολίτες να είναι αυστηροί και ω θα έλεγα και, και χλεβαστική απέναντι στο BBC, οι δημόσιε ραδιοτηλεοράσει έχουν αυτή την κατάρα. Εντάξει. Οι πολίτε να έχουν πολύ υψηλέ απαιτήσει και καλά κάναμε. Συγκρινόμαστε δηλαδή κάνονε. με το BBC. Όχι, δεν συγκρινόμαστε. Σα λέω όμω ότι πω... εμεί ανοίξαμε την ΕΡΤ με χαμηλότερο ανταποδοτικό τέλο κατά 30% πριν σας... την εποχή του Μαύρου. Ναι. Και βλέπω ότι σταδιακά η εταιρεία και η δημόσια ραδιοτηλεόραση κάνει σημαντικά βήματα στο μέλλον. Προφανώ πρέπει να οριστεί κάποια δίκηση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ναι, χωρί Και Υπάρχει ε, ήδη ε, νομικά... πρόσκληση ενδιαφέροντο στον αέρα. Ναι. Δεν ξέρω αν σα ενδιαφέρει και εσά. Να το δείτε όπω όλο <laughs> τον κόσμο. Εμεί τώρα ξεκινήσαμε. Να σα ρωτήσω κάτι. Θα ενδιέφερε τον οποιονδήποτε, εάν είχε εχέγγυα ανεξαρτησία. Γιατί τώρα πώ να το κάνουμε, Το ξέρουμε όλοι ότι ο ομφάλιο λόγο τη ΕΡΤ με το εκάστοτε. Κυβερνών κόμμα είναι κάτι παραπάνω από ασφυκτικό. Τώρα ξέρετε ότι ξέρω και σα μιλάω. Ε, <laughs> δεν σα τα λέω έτσι για να σα πω. Θέλω να σα πω ότι πολλέ ναι. φορέ φίλοι μου, ομοειδεάτε, ναι. άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρονται για την έρθρα. Για παράδειγμα, χθε, όπω εσεί δείξατε το κελπνό, οι ειδήσει χθε δεν έδειξαν την υπόθεση του κελπνό. Καλά, μην πάμε, μην, πάμε, μην πάμε στις ακρότητες Θέλω να πω ότι για την ΕΡΤ πάντα θα υπάρχουν εάν διαφωνίες. Εάν οι οπαδοί διαμαρτύρονται, οι όλοι οι οπαδοί, 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 τότε είναι, οπαδοί οι είναι πολύ καλό. Θέλ, τότε ε, είναι εγώ καλό. αυτό αισθάνομαι. Ότι το γεγονό ότι η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή μπει στο στόχαστρο ω προ το ενημερωτικό λοιπόν, κομμάτι, ω προ την αυξημένη τηλεθέαση κάτι κοιτάξτε, μάλλον καλά κοιτάξτε, γίνεται. Κοιτάξτε, εκεί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα κριθείτε από την επιλογή Μεβαίως. των προσώπων Μεβαίως. που θα κάνετε τώρα, γιατί οι επιλογέ των προηγούμενων προσώπων με δεδομένα τα αποτελέσματα που υπήρξαν όλου αυτού του εμφυλίου γύρω από την ΕΡΤ, μέσα στην ΕΡΤ μάλλον, όχι γύρω, δεν είναι το έξω, είναι το μέσα το πρόβλημα. Ε, φαντάζομαι ότι εκεί θα κρυθείτε και είναι λίγος ο χρόνος μέχρι τις εκλογές. Εγώ, λοιπόν, επαναλαμβάνω πάντω. δούμε είναι ποια θα είναι τα άλλο πρόσωπα και τι χέρια θα έχουν και άλλο τα γιατί πραγματικά δεν περάσατε. Ενδομένα, γιατί δεν δεδομένα για την Γιατί, γιατί δεν νομοθετήσατε για να είναι πολύ πιο ανεξάρτητη η ΕΡΤ σε ό,τι αφορά. Τι εννοείται, ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντο που περνάει μέσα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν αυτή η Επιτροπή κανένας, ούτε είναι ούτε φωτογραφική πάντα... διαγωνισμή. Κύριε, είναι, Κρέτσο, κρέτσο η πλειοψηφία ψηφίζει. Αυτά. Τα ξέρουμε αυτά και από τι προηγούμενε Η πλειοψηφία δεν καταψήφισε την προηγούμενη διοίκηση. Στην καλύτερη περίπτωση ψήφισε παρόν και μάλιστα με εγκομιαστικά λόγια από τον κύριο Βενιζέλο. Η πλειοψηφία ψηφίζει πάντα αυτό το οποίο προτείνει ο αρμόδιο υπουργό. Προφανώ δεν πρέπει, θα έπρεπε να νομοθετηθεί να μην εξαρτάται από αρμόδιο υπουργό. Εκεί είναι το κουμπί τη ανεξαρτησία. Αν υπάρχουν προτάσει που μπορούν να βοηθήσουν, εδώ είμαστε. Εμεί εμείς έχουμε, θα σα τι κάνουμε. Ορα. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε <laughs> πάρα πολύ και ελπίζουμε, πραγματικά ελπίζουμε, η ΕΡΤ να πάει καλύτερα. Okay. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι γίνεται στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ένα 24ωρο πριν ανοίξουν οι κάλπε.